espera. Unos primeros 30 minutos que no hacían presagiar lo que iba a ocurrir. Ένα πρώτο ημίωρο το οποίο κύλησε με έναν τρόπο το οποίο δεν διαγραφόταν αυτό το οποίο θα γινόταν. Un partido donde no había un equipo superior. Τα 30 πρώτα λεπτά δεν υπήρχε κάποια ομάδα που να είχε περισχύσει. Σε κάθε καλή επίθεση του Αστέρα απαντούσαμε και εμείς μια δικιά μας εξίσου καλή επίθεση. Έως το σημείο που σε λίγα λεπτά δεχόμαστε δύο γκολ και εκεί αλλάζουν τα πάντα. Το να δώσεις ένα πλεονέκτημα δύο γκολ σε μια τόσο σημαντική και μια τόσο καλή ομάδα όπως είναι ο Αστέρας Τρίπολης, σου κάνει τη δικιά σου πλέον την αποστολή σχεδόν αδύνατη. Παρ' όλα αυτά, εμείς στο δεύτερο ημίχρονο θέλαμε να κυνηγήσουμε τον γκολ. Δεν θέλαμε να νιώσουμε ιτημένοι και να τα παρατήσουμε. Το δείξαμε, βγήκαμε αρκετά δυνατά, ψάξαμε τρόπους για να πετύχουμε κάποιο γκολ. Θεωρώ λοιπόν ότι και ειδικά μετά τις αλλαγές που κάναμε η ομάδα είχε μια διαφορετική αγωνιστική εικόνα. Γνωρίζοντας βέβαια όμως το δυνατό σημείο του Αστέρα που είναι η αντεπίθεση, όταν εμείς θα βγαίναμε τόσο ψηλά θα μπορούσαμε να το είχαμε πληρώσει. Al final es una victoria de un buen equipo. Χάσαμε λοιπόν από μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Que están realizando un gran trabajo. Μια ομάδα η οποία αποδεικνύει ότι κάνει μια τρομερά καλή δουλειά. Y al que me gustaría felicitarles. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να συγχαρώ τον Αστέρα Τρίπολης. Καλησπέρα. Σήμερα είχαμε να βγάλουμε εις πέρας μια δύσκολη αποστολή. Στα πρώτα 30 λεπτά δεν είχαμε ρυθμό, δεν είχαμε την μπάλα στα πόδια μας όσο θα θέλαμε για να αναπτύξουμε το ρυθμό τον αγωνιστικό που έχουμε συνηθίσει. Συν αυτού μια αναγκαστική αλλαγή με τον Μπάρα ήταν άλλη μια αντικσότητα που συνέβη στον αγώνα, αλλά δόξα τω Θεώ τα δύο γρήγορα γκολ μεταξύ τους μας έδιωξαν το άγχος και μας έκαναν να διαχειριστούμε καλύτερα το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πολύ καλή αμυντική συνοχή, πρεσάραμε, κλείσαμε τους χώρους, είχαμε την πρώτη μας μέρημνα στην αμυντική μας λειτουργία και προσπαθήσαμε να ψάξουμε τον γκολ με κάποιες ευκαιρίες που είχαμε στην αντεπίθεση ή στην απευθείας επίθεση μετά το κλέψιμο της μπάλας. Δυστυχώς δεν καταφέραμε ένα τρίτο γκολ, αν και το κυνηγήσαμε πάρα πολύ. Κρατάμε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Ανασυντασσόμαστε για τον αγώνα της Τετάρτης. Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν λέει κάτι το να είναι Ευρώπη ή πρωτάθλημα. Μπαίνουμε για να κερδίσουμε. Αυτό και κάναμε και σήμερα και πιστεύω τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και πετύχαμε μια σπουδαία νίκη. Πώς είναι να δίνεις την τελική πάσα σε ένα γκολ? Είναι ωραία αίσθηση, πιστέψτε με. Χάρηκα πάρα πολύ. Θέλω να βοηθάω την ομάδα. Και είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε. Στόχος είναι δύο νίκες. Όπως είπα, πάμε σε κάθε παιχνίδι το κοιτάζουμε ξεχωριστά και είπαμε για την νίκη. Έτσι θα κάνουμε και την Τετάρτη στο Πανθρακικό. Και άμα παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα, πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Εσύ που ήσουν και τότε στον τελικό, σε εκνεύρισε η παρουσία του διαιτητή Γιάχου εδώ? Δεν ασχολήθηκα γιατί αν ασχολιόμουν θα με εκνεύριζε. Ναι. Πιο σημαντικό είναι ο τίτλος του MVP ή το γκολ που σημείωσε σήμερα? Και εσύ μα importante, el título MVP o el gol que has marcado hoy? No, ninguna de las dos cosas. Que Asteras haya ganado, un partido difícil contra Beria que venía igual que nosotros y era muy importante para nosotros. Entonces, lo más importante hoy fue eso, que Asteras ganó. Νομίζω το πιο σημαντικό και από τα δύο είναι η νίκη του Αστέρα σήμερα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με μια σπουδαία ομάδα και το νικήσαμε, πιστεύω ότι υπερισχύει και των δύο. Θεωρώ πως αισθάνομαι το ίδιο άνετα όπως και πέρσι στην ομάδα, δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Βέβαια, σίγουρα παίζει και ρόλο οι στίχες. Για παράδειγμα, και πέρσι προσπαθούσα να σκοράρω. Χτύπαγε δοκάρι και έξω, τώρα δοκάρι και μέσα. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Και πέρσι προσπαθούσα πολλές φορές να σκοράρω κάποια γκολ. Και φέτος συνεχίζω να κάνω το ίδιο προσπαθώντας για το καλύτερο. Θεωρώ πως ο στόχος τώρα του Αστέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι να είναι στις 5 πρώτες θέσεις. Θεωρώ πως αυτός είναι ο στόχος όλων μας και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάθε φορά σε κάθε μάτσο όλο και πιο ψηλά.